Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή Τετάρτη, καλή Τσικνοτετάρτη. Ένα λεπτάκι να φορέσω τα βραχιολάκια μου, δεν γίνεται αλλιώς. Μισό λεπτό, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχω χρυσαλίδα σήμερα. Σας το υποσχέθηκα από την Δευτέρα. Ας πούμε ότι το φόρεσα τελευταία στιγμή. Τι θα κάνω, φτιάξουμε και λίγο τα μαλλιά. Τι να κάνουμε, έτσι βγαίνουμε κι εμείς στα γρήγορα. Τι μου κάνετε, φιλοθέη μου, χρόνια πολλά, το ξέρεις ότι γιορτάζεις σήμερα. Και είναι έτσι πάρα πολύ ωραία, έχω φορέσει εδώ τη νέα μόδα από χρυσαλίδα, που είναι αυτά τώρα, το δερμάτινο, να πούμε, κορδόνι αυτό με δέρμα και με γκλίντερ. Μπράβο, κοιτάξτε τι ωραία που γυαλίζουνε και με δέρμα, κροκό, με τα πιασήματάκια τους. Είναι η νέα μόδα, αυτά είναι τα νέα κομμάτια που έχουν έρθει στο κατάστημα χρυσαλίδα που έχουν έρθει, που η Γιάννα μας τα κάνει μόνη της και εμένα στο ίδιο πλάνο, γιατί το ξέρετε ότι από εβδομάδα, εκτός από το γεγονός ότι έχουμε τις τσικνοπέμπτες μας, έχουμε τις τσικνοπαρασκευές μας, έχουμε τις μικρές, τις αποκριές, τις μεγάλες, την παρέλαση, μπαίνει και ο Μάρτης. Και έχουμε φτιάξει και Μάρτι. Μάρτι με ματάκι και πολύ ωραίο σταυρουδάκι. Μάρτι με μπλε καρδούλα πάλι για το μάτι και ένα υπέροχο επίσης κρεμαστό. Αυτούς τους δύο μάρτιδες, θα το πω έτσι, σήμερα θα κληρώσουμε στο like, στο 24-6-10-32-2-33 με εσωτερικό 2. Μάρτις κληρώνεται σήμερα για το καλό, για καλή άνοιξη, για... το καλό το μήνα, για να μην μας πιάσει και το μάτι, φυσικά και βεβαίως. Και έχω να σας πω, όπως σήμερα ο Τόλης ο Τσιρούδης δεν θα βρίσκεται κοντά μας εδώ πέρα στο like, είναι στην Αθήνα, όπως όλοι γνωρίζετε, αλλά θα βρίσκεται η θιά μου. Η θιά μου, σας λέω, θα βρίσκεται. Τι δεν καταλαβαίνετε. Βασικά δεν είναι τελείως θκιάμ, είναι του Γιώργου του Παφίλη, θκιάτ δηλαδή. Και φυσικά θα φιλοξενήσουμε στο like τον κύριο Παφίλη και την κυρία Αγγελική. Και έχει, δεν ξέρω αν είναι από τη Βραζιλία, πάντως έχει δύο επίθετα, Σύρου. Δημουρούση, λοιπόν το έχω. Εντάξει, ελπίζω να μην με περάσουν σήμερα από τεστ μνήμης, γιατί όπως καταλάβατε δεν θα τα καταφέρω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και μιλήσουμε για την θεατρική παράσταση που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή μέχρι και τη 1 του Μάρτη, βεβαίως, να δούμε τι θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη παράσταση. Πέρυσι είχαμε Θεούς του Ολύμπου. Πρόπερσι είχαμε, θυμάμαι, την Μπέμπα, η οποία μου έχει μείνει εμένα στο μυαλό, με τον γαμπρό που δεν θέλαμε την ύφη. Εκεί πέρα διάφορα πράγματα. Φέτος τι θα έχει ο Γιώργος Παφίλης στη θεατρική του παράσταση. Ποια θα είναι η θιά μου. Λοιπόν, μιας και ξεκινήσαμε έτσι και έχω να πω 2-3 πραγματάκια και να περάσουμε στο θέμα μας, θέλω να πω και αυτό, πως σήμερα έχουμε Τετάρτη 19 του Φλεβάρη και σαν σήμερα πριν 25 χρόνια, το 1988 τέλος πάντων, το λέω γιατί είναι άντρας, ήρθε στη ζωή μου και στη ζωή και γενικότερα στην οικογένειά μας ένα πλασματάκι τριχωτό, μαύρο, το οποίο ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε αυτόν τον κούκλο που είναι δίπλα μου και φυσικά ο λόγος είναι για τον υπέροχο αδερφούλη μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να είσαι γερός, δυνατός, ευτυχισμένος, χρόνια σου πολλά και από εδώ αλλά και από τους συνεργάτες του like και να σε δούμε μέχρι τα βαθιά γεράματα πετυχημένο και πολύ πολύ ευτυχισμένο. Χρόνια πολλά Γιάννη μου. Υπέροχα, χθες όμως είχαμε πρεμιέρα. Περιμένατε εσείς να δείτε Νίκο Κλοκ μετά, δεν είδαμε. Κάθε φορά λοιπόν που το Al Jazeera News που χθες έκανε την πρεμιέρα του ο Λάκης Λαζόπουλος προβάλλει νέο επεισόδιο στην τηλεόραση του Αλφα, τον Νίκο Κλοκ θα κάνει στην άκρη. Τώρα δεν ξέρω πώς τα έχουν βρει με το Μουτσινά. Εγώ σκέφτηκα διάφορα χαμηλά νούμερα, τον κόψανε, θα του αλλάξουν μέρα, δεν θα ξαναβγεί ποτέ η εκπομπή, δεν ξέρω, θα τα δούμε όλα αυτά.